σήμερα βρισκόμαστε εδώ για ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, που είναι οι μετακινήσεις των γιατρών από τα κέντρα υγείας της Ακράτας, της Ερμάκριας και της Χαλανδρίτσας για εφημερίες στο νοσοκομείο του Αιγαίου. Θέλουμε να πούμε τα εξής. Καταρχήν, το πρόβλημα που καλούμαστε εμείς να λύσουμε δεν είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία. Δεν προέκυψαν δηλαδή έκτακτες ανάγκες που καλούμαστε εμείς να καλύψουμε. Είναι ένα πρόβλημα που, όπως λένε οι γιατροί του Αιγαίου, έχει ξεκινήσει από το 2012, 10 χρόνια τώρα, λόγω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης του συγκεκριμένου νοσοκομείου, αλλά και συνολικότερα των νοσοκομείων μας, από τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, καλούμαστε να λύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα. Ταυτόχρονα, καλούμαστε να εφημερεύσουμε πέραν του αριθμού των εφημεριών που κάνουμε στα κέντρα υγείας. Δηλαδή, αν ένας γιατρός έχει 6 εφημερίες στο κέντρο υγείας που ανήκει και καλείται να κάνει και άλλες εφημερίες στο ΕΕ, ταυτόχρονα με τον εμβολιασμό που το μεγαλύτερο βάρος του το έχει σηκώσει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τους εμβολιασμούς κατοίκων, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης και της έκτης ΥΠΕ να αφήσει την Ήπεθρο χωρίς γιατρούς, να αφήσει ολόκληρα χωριά χωρίς να πηγαίνουν οι γιατροί στα περιφερειακά τους ιατρία. Και αυτό σήμερα πρέπει εδώ να το καταγγείλουμε. Υπάρχουν λύσεις για το νοσοκομείο του Αιγαίου. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσει. Και θέλουμε να λειτουργήσει με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, να καλυφθούν τα κενά, γιατί έχει πάρα πολλά κενά, από τις ειδικότητες που πρέπει. Εκτός από τις μόνιμες προσλήψεις, να πούμε ότι η ΥΠΕ δεν κάνει ούτε και κάτι πολύ απλό που θα μπορούσε να κάνει για να το λειτουργήσει. Υπάρχει προκήρυξη που έχουν βγει τα προσωρινά της αποτελέσματα με 8 θέσεις για το Αιγαίο και δεν καλεί αυτούς τους συναδέλφους να δουλέψουν με διαδικασίες κατεπίκουσες. Αντίθετα, προτιμάει να αποδυναμώσει τα κέντρα υγείας από γιατρούς για να καλύψουν τα κενά. Θέλουμε να πούμε ότι η μετακίνηση των γιατρών στα κέντρα, από τα κέντρα υγείας στο Αιγαίο αποδυναμώνει και το ίδιο το νοσοκομείο του Αιγαίου. Υπάρχουν εφημερίες που πάει ο Αιγαιώτης στο νοσοκομείο να εξεταστεί και βρίσκει στα επίγοντα της χειρουργικής γενικό γιατρό, της ορθοπαιδικής γενικό γιατρό και της παθολογικής γενικό γιατρό. Δηλαδή λειτουργεί ολόκληρο ΤΕΠ μόνο με γενικούς γιατρούς, ΤΕΠ νοσοκομείου. Μετατρέπουν δηλαδή, υποβαθμίζουν και την ίδια τη λειτουργία του νοσοκομείου του Αιγαίου και το μετατρέπουν ουσιαστικά σε ένα κέντρο υγείας.